Για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ και η οικογένειά του δέχτηκαν απειλητική επιστολή από άγνωστο αποστολέα με στόχο, σύμφωνα με πληροφορίες, τον 17χρονο γιο του. Στην επιστολή υπήρχε και μία σφαίρα. Ο Ναφτάλι Μπένετ έχει δεχθεί έντονη κριτική από σκληροπυρηνικούς Ισραηλινούς που τον κατηγορούν ότι εγκατέλειψε την ιδεολογία του. Το 1995, ο τότε Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ιτσακ Ράβιν, δολοφονήθηκε από υπερεθνικιστή Εβραίο.